Ένα βήμα από την αυστηροποίηση των μέτρων πρόληψης και θωράκισης βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς οι τρεις θάνατοι που προκάλεσε ο κορονοϊός στην Ιταλία και τα ευξημένα κρούσματα προκαλούν νέο συναγερμό. Μάλιστα, το πρωί της Δευτέρας στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια και στη σύσκεψη οριστικοποιήθηκαν τα νέα μέτρα πρόληψης. Ενημέρωσα μαζί με τους συναρμόδιους υπουργούς τον Πρωθυπουργό για τα επιδημιολογικά δεδομένα του νέου κοροναϊού, τις εξελίξεις γεωγραφικές επιδημιολογικές σε σχέση με την Ιταλία και τις υπόλοιπες χώρες. Θέλω να τονίσω για μία ακόμη φορά ότι έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας στη χώρα. Είμαστε οργανωμένοι και δομημένοι και αυτό αποδεικνύεται γιατί έχουμε διαχειριστεί επιτυχώς μέχρι σήμερα όλα τα επίπεδα περιστατικά. Ήθελα, κυρίες και κύριοι, να σας παρακαλέσω για μία ακόμη φορά να συμπεριφερθούμε όλοι με ψυχραιμία, με σοβαρότητα και με επαγγελματισμό. Ο συγκεκριμένος ιός προσομοιάζει τον ιό μιας σοβαρής γρήπης, μια σοβαρή γρήπη. Και έτσι αντιμετωπιστεί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή υπάρχουν τα γεωγραφικά δεδομένα και της Ιταλίας και μας λένε οι λοιμοξιολόγοι ότι ενδεχομένως αυξάνει και η πιθανότητα να έρθει στη χώρα μας. Η χώρα είναι θωρακισμένη, έχει 13 νοσοκομεία αναφοράς, έχει όλα τα νοσοκομεία της ετοιμότητα, έχει τα κέντρα υγείας, έχει το ΕΚΑΒ, έχει τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, έχει την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων και Ειδικών Επιστημόνων που προείσταται ο καθηγητής ο κύριος Τσιόδρας, ο οποίος και το απόγευμα από το Υπουργείο θα κάνει εκτεταμένες ανακοινώσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να προασπίσουμε τη δημόσια υγεία και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενημερώνουμε σοβαρά, σωστά και θεσμικά τους πολίτες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να το τηρήσουμε όλοι αυτό με θρησκευτική ευλάβεια. Έχει πέσει πάλι το ένα κύμα πανικού. Βεβαίως αυτή τη φορά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ανέτιο. Την ίδια στιγμή τελειώνουν και τα τελευταία αποθέματα σε μάσκες λόγω και του πανικού που έχει προκληθεί στην Ελλάδα μετά και το συναγερμό της γειτονικής Ιταλίας. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν υπάρχουν μάσκες. Με το προηγούμενο περιστατικό της γρίπης που παρουσιάστηκε, το οποίο ευτυχώς στη χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση και δεν νομίζω ότι άμεσα θα προβλέπεται ότι θα έρθει νέος περιστατικό γρίπης, καταναλώθηκαν. Κάποιες εταιρείες παρήξαν μερικές και δώσαμε τον κόσμο τις προηγούμενες ημέρες, έστω 1-1-2-2. Αυτή τη στιγμή η πληροφορία μας από τις φαρμακαποθήκες είναι ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή προς διάθεση. Εντάξει, ψυχραιμία, αυτό δεν έχω να πω κάτι. Ας ελπίσουμε ότι θα παραχθούν κάποια στιγμή από τη βιομηχανία. Η πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καβάλας αναφέρεται στα μέτρα πρόληψης. Ισχύουν ό,τι ισχύει για όλες τις ιώσεις, ότι οι ομάδες υψηλού κινδύνου πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ, να μην πηγαίνουμε σε κλειστούς χώρους, να μην πηγαίνουμε σε νοσοκομεία. Εάν πηγαίνουμε σε νοσοκομεία, αναγκαστικά πρέπει να φορούμε μάσκα. Να μην πίνουμε από ποτήρια αλωνών. Τα παιδάκια στο σχολείο να είναι πολύ προσεκτικά όσο γίνεται στον αγκαλιάζονται, πάντα τα χέρια μας πλημμένα, όσες φορές και αν πιάσουμε κάτι είναι να κάνουμε να προφυλάξουμε τα χέρια μας από το να τα φέρουμε σε επαφή με το στόμα μας πάντα πλήσιμο. Τα αντισηπτικά τζελ καλό είναι να τα περνούμε κάθε φορά που τα χέρια μας θεωρούμε ότι είναι λερωμένα. Επίσης δεν τρώμε τίποτα ομό, γιατί πρέπει να είναι ό,τι βρεσμένο, ό,τι φάμε. Δεν τρώμε τίποτα ομό για τις ημέρες αυτές, τέλος πάντων, που θεωρούμε ότι είναι σε έξαρση και είναι σε επικινδυνότητα του να μεταφερθεί. Γιατί, όπως γνωρίζουμε, η μισή Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στην Ιταλία και λόγω του καρναβαλιού που υπήρχε και για διάφορες εκδρομές. Αλλά εκεί έχουν πάρει, όπως όλοι ακούσαμε, τα υψηλότερα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να μην έχουν περισσότερα θύματα. Μπορούμε επίσης, αν έχουμε μια καταρροή, να πάρουμε ένα προληπτικό σπρέι, γιατί αυτό το σπρέι και θα θεραπεύσει το κρύωμα και δεν θα έχουμε τις ειρηνικές βλένες και κρίσεις και θα προστατεύσει και θα προλάβει. Υπάρχουν επίσης σπρέι για το λαιμό που προφυλάσσουν, που έχουν πρόπολη και χινάτσια, που προφυλάσσουν στην κατάποση του οποιαδήποτε μικροβίου. Γίνεται ένα φιλμ προστασίας. Και αυτό επίσης θεωρώ πως αυτή τη στιγμή είναι άμεσο να το χρησιμοποιήσουμε. Και βεβαίως ο κορονοϊός έχει τον πυρετό πάνω από 38. Αλλά στον οποιοδήποτε πυρετό και κρύωμα καλό θα είναι να επισκεφτούμε τον γιατρό. Όχι για τη διάγνωση του κορονοϊού, αλλά γιατί και ένα κρύωμα μπορεί να μεταλλαχθεί σε άλλη ίωση και είναι ο οργανισμός πιο ευαίσθητος που μπορεί να το μεταλλάξει και ο ίδιος από μόνος του.